ότι υπάρχουν 60.000 συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν δύο ταμεία για να πάρουν σύνταξη και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη διπλή, την προσάφηξή τους μάλλον, για να το πω έτσι, την προσάφηξή τους, διότι δεν υπάρχει λογισμικό από το 2016. Να δούμε τι από το Μάρτιο 2016, λοιπόν, μπράβο, όσοι είχαν δύο ταμεία, δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί που είχαν και τσμέδε, δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί που είχαν δημόσιο και τσάι, επαγγελματίες που είναι τώρα και μισθωτοί, ΙΚΑ και ΟΑΕ. Για παράδειγμα, δημοσιογράφοι που μπορεί να έχουν ΟΑΕ και ΤΑΠ ΜΜΕ ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο φαινόμενο. Από τότε και μετά, αυτοί οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν δύο συντάξεις, αλλά μία κύρια σύνταξη και μία προσάφηση. Αυτό που ο νόμος Κατρούγκαλου. Βλέπουμε εδώ και τις σχετικές κάρτες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει το λογισμικό, δεν χορηγούνται αυτές οι συντάξεις από το Μάιο του 2016. Οι πρώτες εγκύκλοι βγήκαν τέλος του 2017 και οι υπόλοιποι του 2018. Άρα εδώ και 4 χρόνια υπάρχουν όλες οι εγκύκλοι. Λόγω έλλειψης λογισμικού δεν χορηγούνται τα ποσά αυτά. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός του δημοσίου ή ένας γιατρός έχει πάρει το κομμάτι του δημοσίου σύνταξη από το 2017, ακόμα περιμένει το κομμάτι του τσμέδι του τσάι. Τα ποσά αυτά μπορεί να είναι από 200 έως και 1000 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά λεφτά που οφείλονται. Κάποιος χρωστάει 2 χρόνια, κάποιος χρωστάει 6 χρόνια όταν μιλάμε το 2016. Και ήδη έχουν ξεκινήσει συνταξιούχοι, κάνουν αγωγές γιατί σου λέει περιμένω 6 χρόνια. Στο οποίο ζητάνε και τοκοφορία και ηθική βλάβη. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει το Υπουργείο να το δει. Έχει καταλάβει, έχει αρχίσει και το βλέπει. Αυτή είναι και η ενημέρωση που έχω. Βέβαια, περάσανε χρόνια ολόκληρα όπου οι πολιτικές ηγεσίες δεν το είδαν το θέμα όπως θα έπρεπε να το δουν. Όταν μιλάμε για 5,5 χρόνια. Και είδε το επιχείρημα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήδη κάτι παίρνουν. Παίρνει 700 ευρώ. Οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα. Προφανώς. Αλλά ο μηχανικός ο γιατρός που είχε δώσει υπέροχες εισφορές, αν ήταν και μισθωτός, όλα τα χρόνια αυτά, προφανώς δεν μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του λέγοντάς του κάποιος είσαι 70 χρονών, επειδή υπάρχει θέμα λογισμικού, θα πάρει τη μισή σύνταξη στα 77. Σωστά. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα σε ένα κράτος δικαίου. Πρέπει λοιπόν να λυθεί άμεσα το ζήτημα αυτό, να μπει ψηλά. Δεν είναι. Αυτές, κύριε Παυλόπουλο, κυρία 60.000, δεν είναι μέσα στις εκκρεμείς συντάξεις. Το Υπουργείο δεν τις θεωρεί εκκρεμείς. Είναι ξεχωριστός κωδικός. Έχει βγει ένα μέρος συντάξεις, τις θεωρεί διεκπεραιωθήσεις. Άρα, αντιλαμβάνεστε και πόσες παραπάνω είναι συνολικά οι εκκρεμείς συντάξεις. Μάλιστα.